Πίστα Μπόριας ελέγχεται ήδη και θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος αυτός εντός του προσεχούς εξαμήνου. Όχι μόνο για αυτή τη λίστα, κρατήστε και αυτή τη σημείωση, αλλά για όλες τις λίστες. Ήδη έχουμε προβεί στις πρώτες νομοθετικές παρεμβάσεις για ό,τι εμπόδιζε ορμικά την αξιοποίησή τους. Wenn unsere griechischen Partner das wünschen, dann werden wir auch den Besuch von NRW-Experten vor Ort in Griechenland ermöglichen. Ich sage aber ganz offen dazu, da bin ich einfach zuerst auch zurückhaltend gewesen, weil sowas drängt man seinen Freunden nicht auf, sondern es geht darum, dass Griechenland seine Administration stärkt. Und wenn dabei es hilfreich sein sollte, dass Experten dazukommen. Η ελληνική κυβέρνηση αντιλαμβάνεται πλήρως την κοινωνική απέτηση να πληρώσουν όλοι αυτοί τους φόρους που τους αναλογούσαν και να έρθουν πίσω τα κλεμμένα. Είναι βασική της πολιτική επιλογή η σύγκρουση με τα φαινόμενα αυτά και στην κατεύθυνση αυτή εργαζόμαστε εντατικά με συγκεκριμένο σχεδιασμό, χρονοδιάγραμμα και αναδιάρθρωση των ελεκτικών υπηρεσιών ώστε να υπάρξουν τα αναγκαία αποτελέσματα. Η συνεργασία της Αθήνας με το Υπουργείο Οικονομικών της Βόρειας Ρινανίας Βεσταλίας ξεκίνησε την άνοιξη του 2015. Η λίστα Μπόριανς αφορά 10.401 τραπεζικούς λογαριασμούς σε ελβετικές τράπεζες με καταθέσεις που ανέρχονται στα 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Με την παραλαβή των στοιχείων αυτών, οι φορολογικές αρχές έκαναν έφοδο στο κατάστημα της ελβετικής τράπεζας UBS στην Αθήνα και συνέλεξαν επιπλέον στοιχεία πολύτιμα για τη διασταύρωση των πληροφοριών. Ήδη οι αρμόδιες αγγελικές αρχές έχουν καλέσει μία σειρά από ελεγχόμενους να δώσουν εξηγήσεις, ενώ οι σχετικές έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Ρινανίας Βεσταλίας στα θέματα που άπτονται της φορολογίας και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα για τα στελέχη των ελληνικών ελεκτικών μηχανισμών και των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης με έξοδα του γερμανικού κρατηδίου και τα οποία ξεκινούν το Φεβρουάριο.